η ιδιοκτησία δέχτηκε τηλεφώνημα για βόμβα. Και πάρα πολύ γρήγορα οι αστυνομικοί πήγαν στο μαγαζί με εκπαιδευμένα σκυλιά και... Εκενώθηκε το μαγαζί, εκενώθηκε από το μαγαζί. Γιατί ο κόσμος όλος είναι έξω. Μπήκανε μέσα τα εκπαιδευμένα σκυλιά μαζί με τους αστυνομικούς για να ψάξουν το χώρο και αποδείχθηκε όλο αυτό ότι ήταν μια φάρσα. Εμείς επικοινωνήσαμε με τον ιδιοκτήτη του μαγαζιού, τον Μανώλη τον Γερουδάκη, συγκεκριμένα Ειρήνη Αρβανίτη, και μας εξηγεί ακριβώς τι έγινε χθες το βράδυ. Έχουμε το αστυνομικό τμήμα Πλατανιά και μου είπε ότι υπάρχει ένα τηλεφώνημα στην Αθήνα για μια, ότι είχε μπει μια βόμβα στο μαγαζί. Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι μου κάνει πλάκα κάποιος. Και μετά μου το ξαναπανάλαβε όμως και μου λέει ότι σε 10 λεπτά θα πρέπει το μαγαζί να κοινωθεί. Λέω, δεν είναι δυνατόν, παιδιά. Είχε μέσα 2.000 κόσμο. Πώς θα βγουν τόσους κόσμος έξω? Μου είπε λοιπόν ότι θα έρθει η αστυνομία. Ήρθε λοιπόν ένα περιπολικό. Όντως πίστηκα μετά ότι όντως κάτι σοβαρό συμβαίνει. Μίλησα στον κόσμο καθησυχαστικά και όντως πραγματικά σιγά σιγά βγήκαν όλοι έξω. Μετά ξεκίνησε ένας έλεγχος της αστυνομίας με σκυλιά για τον εντοπισμό, αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν μια πολύ κακόγουστη φάρσα. Μετά από μία ώρα περίπου, γύρω στις 1:15, αν θυμάμαι καλά, 1:30, κάπου εκεί, ξεκίνησε το πρόγραμμα, ναι. Ανέβηκε στη σκηνή ο Γιάννης και είπε ότι το έζησα και αυτό στη ζωή μου. Ότι τραγουδάω σε ένα νυχτερινό μαγαζί και πήρανε τηλέφωνο ότι έχουν τοποθετήσει βόμβα. Και όλα καλά.